Βρισκόμαστε στο θέατρο Άρατος. Μόλις παρακολουθήσαμε μία τρελή κωμωδία, το Τσεντσέ, και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο κανάλι μας το Stella's View, τι άλλο, τον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό Βασίλη Τσικάρα. Σε καλωσορίζουμε. Και πες μου τι έχεις κάνει πάλι, μας μάγεψες, πραγματικά μας μάγεψες. Μεταξίδευσες στην Ιταλία, με απατεώνες, με λοποδίτες, με υπέροχα κοστούμια, να πούμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στη Μαρία Βλάχου, εξαιρετική μουσική, για τους ηθοποιούς δεν θα πω είστε υπέροχοι και οι τρεις, και αφού τα είπα εγώ όλα... όχι, να επιστρέψεις. Πες μας και εσύ λίγα παραπάνω. Λοιπόν, Στέλλα, καταρχάς, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σε όταν βλέπουμε ένα θεατρικό έργο, μια θεατρική παράσταση, πρέπει να προσέχουμε και τις λεπτομέρειες. Βεβαίως. Και οι λεπτομέρειες καμιά φορά είναι που κάνουν και τη διαφορά. Ξεκινήσαμε φέτος με Τσετσέ, ένα διασκευασμένο από τα χέρια μου έργο του Λίτζι Πιραντέλο, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Το αν δεν κάνω λάθος το λέω, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι έγινε πριν από 30, 40, 50 χρόνια. Ο Πιραντέλο μήπως έγινε Τσικαρέλο. Τσικαρέλο, γιατί έχει μέσα και κάποια στοιχεία χωρίς να θρηματίσουμε το έργο, με σεβασμό στο συγγραφέα και στο έργο του. Απλά η διασκευή έχει και κάτι που του δίνει μια φρεσκάδα στο σήμερα. Κάνει δηλαδή το έργο πιο προσιτό, στην σημερινή κοινωνία, στους θεατές, για να μπορέσουν λοιπόν να κάνουν ένα παραλληλισμό, να κάνουν και κάποιες συγκρίσεις, οι οποίες πάντοτε καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα και στο ίδιο συμπέρασμα, ότι ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει ποτέ, ότι σε μια κοινωνία, άσχετα με το τι χαρακτήρα είναι ο καθένας, τη μία μέρα μπορεί να είναι καλός, την άλλη μέρα να είναι κακός, και το καθεξής. Όλοι κάποια στιγμή φοράμε μια λεοντή, προσποιούμαστε κάποιους και σε μια κοινωνία λύκων επικρατεί ο πιο δυνατός, γι' αυτό και όλας στις αγέλες υπάρχει και ο αρχηγός, υπάρχει αυτός που κυριαρχεί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του έργου, όταν τρεις άνθρωποι, ο καθένας έχοντας ένα διαφορετικό στόχο και διαφορετικό σκοπό, συναντιούνται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και εκεί με κάποιες μαγικές κινήσεις που κάνει ο Τσετσέ, προσπαθεί να ελέγξει μια κατάσταση η οποία στο τέλος θα τον βγάλει τριπλά κερδισμένο. Και είναι μια κωμωδία χαρακτήρων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια κωμωδία καταστάσεων. Ένα έργο το οποίο πιστεύω ότι έχει φρεσκαριστεί αρκετά καλά για να είναι και εύπεπτο και να μπορεί ο κόσμος πολύ ευχάριστα να το βλέπει. Πολύ ευχάριστο έργο, με στιγμές γέλιου. Και το διαβεβαιώνω και εγώ. Και θέλαμε και σαν ομάδα να δείξουμε στο κοινό, επειδή είμαστε γνωστοί στη Θεσσαλονίκη σαν ως μια θεατρική ομάδα που ασχολείται με την κωμωδία, ότι εκτός από κωμωδίες του Βασίλη Τσικάρα μπορούμε να παίξουμε κι άλλα είδη. Και έτσι λοιπόν ανεβάσαμε Πιραντέλο. Το έργο θα πάει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Από τις 2 Δεκεμβρίου μπαίνει η δεύτερη διανομή. Εμείς δηλαδή θα είμαστε μέχρι το τελευταίο διήμερο του Νοεμβρίου, θα είμαστε εδώ, δηλαδή ο Μιλών, ο Σταύρος ο Δουκουζιάννης και η Κωνσταντίνα η Μιλωνά. Και μετά. Και αναλαμβάνει μετά ο Σταύρος ο Βαφιάδης που θα παίξει, θα υποδηθεί τον Τζετσέ, ο Βασίλης ο Τελίδης που θα υποδηθεί τον Κάρλος Κουαντρίλια και η Ειρήνη, η οποία είναι νέο απόκτημα, η Ειρήνη Τσάρτσα, δεν μπορώ να πω το επίθετο, ακόμη με δυσκολεύει, η οποία θα υποδηθεί την Άντα στη θέση της Κωνσταντίνας. Μάλιστα. Να πούμε ότι παίζεται Σάββατο Κυριακό, ναι, 9 και 4, στο Θέατρο Άρατος, Μοσκόφ 12. Σωστά. Και θα είμαστε μόνο από το Κυριακά. Μόνο από το Κυριακά. Κυριακά, 9 και 4 το βράδυ. Τσατσαταλίδου. Το βρήκαμε! Τέλεια! Αυτό είναι! Ωραία! Περιμένουμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει εδώ να περάσει μία ώρα εξαιρετική, θα έλεγα εγώ. Κύλησε τόσο γρήγορα και τόσο ωραία. Το διασκεδάσαμε, το απολαύσαμε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, πραγματικά. Αν και εγώ είμαι φανατική
οπαδός του Τσικάρα γενικά και εδώ του Θέατρου Άρατος. Ερχόμαστε τον Ιανουάριο στο Θέατρο Αθήνων, θα ανεβάσουμε για πέμπτη χρονιά το Σεξ Αρχής 40. Α, πες μας αυτά τα ωραία νέα. Υπάρχουν τώρα κάποια έργα που τα ζητάει το κοινό. Τα ζητάει, βέβαια. Το Σεξ Αρχής στα 40, το Μην πεις όχι μωρό μου. Τα ζητάει πολύ το κοινό, ακόμη και το Sorry Λάθος Κρεβάτι. Επειδή τώρα σε εισαγωγικά θα το πούμε δεν ισχύει, αλλά επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε γραφικοί, ανεβάζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Αλλά όταν ζητάει ο κόσμος ένα έργο, τι να κάνεις. Φυσικά, μα υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή, μια επιτυχία δεν θα την ανεβάσεις. Εννοείται. Τον Ιανουάριο λοιπόν στο Θέατρο Αθήνων θα ανεβάσουμε το Σεξ Αρχής στα 40. Υπέροχα. Υπάρχουν καινούργια έργα, να είμαστε καλά. Φτού, φτού, φτού θα πω εγώ. Που κατεβάζει συνέχεια έτσι ωραίες ιδέες και κάνεις τόσο ωραία θεατρικά και έργα ταινίες, αλλά και εδώ το κοινό της Θεσσαλονίκης αγαπάει και στηρίζει. Είναι μια σχέση που χτίσαμε χρόνια και εγώ προσωπικά στα επόμενα χρόνια να έχουμε πάνω απ' όλο την υγεία μας. Γενικά θέλω να προσπαθήσω να αγωνιστώ για να μπορέσω να δυναμώσω αυτή την έννοια που λέγεται τοπικό θέατρο. Δηλαδή να μπορέσει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος σεβασμός απέναντι στο τοπικό θέατρο, να δυναμώσουν οι ομάδες και να έχει το δικαίωμα μια τοπική ομάδα, οι καινούργιοι ηθοποιοί, να μένουν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Για να υπάρχει εδώ δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται τόσες παραγωγές από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη στηρίζει το καλό θέατρο, στηρίζει το θέατρο γενικά, mm-hmm. και να μην μπορούν αυτά τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζουν και να μην μπορούν να βρουν εδώ δουλειά. Για μένα αυτό είναι είναι μια αγωνία και γι' αυτό κιόλας θα αγωνιστώ τα επόμενα χρόνια. Έχεις δίκιο και πολύ καλά κάνεις. Και εμείς μαζί σου στον αγώνα. Μα πρέπει να δυναμώσουμε το τοπικό θέατρο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να κλείσουμε εμείς, να κλείσω κανένα δυο σκηνές ακόμη. Εντάξει, θα μιλάμε για έναν ύπαρκτο θέατρο στη Θεσσαλονίκη στο τέλος. Αυτά πολλά είπα. Αυτά. Οκ. Okay. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Θέατρο Άρατος. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ. Mille merci fois. Τέλεια.